Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από την καλλική φρεγάτα τελευταίας γενιάς του πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η φρεγάτα Languedoc πολλαπλών αποστολών διαθέτει πλήρωμα αποτελούμενο από 150 ναυτικούς. Στις 3 Ιουνίου κατέπλευσε στο λιμάνι του Ηρακλείου με την καλλική φρεγάτα να αναχωρεί αύριο για άλλον προορισμό. Πρόκειται για υπερσύγχρονα σκάφη υψηλών επιδόσεων σε ποικίλους τομείς για την αντιμετώπιση ανθυποβρυχιακών, εναέριων και χερσαίων απειλών και όχι μόνο. Τον περασμένο Απρίλιο βρέθηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ τον προηγούμενο μήνα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, καθώς η γαλλική φρεγάτα συμμετείχε σε αεροναυτική άσκηση, η οποία εντάσσεται στο πλέγμα διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά με τις ένοπλες δυνάμεις φίλων χωρών. Ο γαλλικός στρατός προτιμά τα λιμάνια της Ελλάδας και της Κρήτης τα τελευταία 20 χρόνια στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας με τα πληρώματά του να στηρίζουν την τοπική οικονομία. Η Languedoc διαθέτει περισύγχρονα ραντάρ, σύγχρονα οπλικά συστήματα, ταχύπλοα και ελικόπτερο, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, συμμετέχει σε επιχειρήσεις τόσο για τη Γαλλία όσο και για τις συμμαχικές χώρες ανά τον κόσμο, έχοντας συνδρομή είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4e ravitaillement Caracalon.